και του εταιρεία και στον ίδιο, δεν ξέρω ποιος εμπλέκεται, του μιλήσαμε και με μηνύματα με τον ίδιο, ότι όταν καλείς φίλου σου από μια εκπομπή και μια εκπομπή όπως μας κάλεσε η EMI να παρευρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση, έχεις μια εισάξια μεταχείριση απέναντι σε όλους. Δεν μπορείς να επιτρέπεις στις μισές κάμερες να τραβήξουν πλάνα από το εσωτερικό, γιατί ενημερώθηκα ότι 5-6 εκπομπές μπήκαν μέσα και μόνο μία-δύο έμειναν έξω. Και η δικαιολογία να είναι ότι επειδή εμείς παίζουμε πρώτοι τα πλάνα, δεν θέλουν να τα έχουμε εμείς. Είναι μία, φαντάζομαι, δεν είναι μία εκδήλωση του Αντένα. Οπότε θέλουν να προστατεύσουν την εκπομπή τους το πρωινό. Είναι μια εκδήλωση μιας δισκογραφικής εταιρείας. Οπότε θεωρώ ότι για λίγα πλάνα 2 λεπτών που δεν κάνουν καμιά διαφορά στην τηλεθέαση, μπορούμε να είμαστε όλοι σωστοί, γενναιόδοροι και να τηρούμε τους κανόνες. Και όπως εμείς τιμούμε έναν καλλιτέχνη και βρισκόμαστε στην εκδήλωσή του και μια δισκογραφική εταιρεία, το ίδιο να μας τιμά και αυτή. Αυτό. Μερούλα μου, δεν ήθελες να το κάνω γιατί εσύ είσαι πιο του by the book. Εντάξει, ο Θέμης όμως δεν έβγαλε το. Επειδή εγώ με το Θέμη γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μπήκε στον κόπο, βγήκε έξω, έκανε δηλώσεις. Ο Θέμης, αν δεν έκανε και αυτό, είναι το τιμούμενο πρόσωπο. Αλλά επειδή ήταν η δική του εκδήλωση, θα έπρεπε και αυτός να φροντίσει. Συγγνώμη, παιδιά, ποιοι τραγουδάνε με στο CD ο Θέμης. Παιδί μου, ο Θέμης έχει τη λέξη. Ναι, τη Μαντόνα και τη. Ναι, τη Μαντόνα. Να τον πάρει τηλέφωνο η Μαντόνα να του πει ευχαριστώ, ρε παιδιά. Σα παρακαλώ τώρα, μην τρελαθώ με τι ιδίε τι ελληνικέ. Δεν θα την πληρώσει τώρα ο Θέμης, γιατί δεν είναι να την πληρώσει ο Θέμης. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι DJs που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και που γράφουν και οι ίδιοι κομμάτια και που δικαιούνται. Αλλά τώρα έκατσα εγώ, πήρα τα 5 κομμάτια της EMI, τα πιο γνωστά. Είναι συλλογή. Τα έβαλα τα επιμελήθηκα προσωπικά. Και επειδή θέλω να σας πω ότι έχω δουλέψει και σε δισκογραφική εταιρεία και έχω κάνει παραγωγή, όταν λέμε επιμελήθηκε το CD, δηλαδή του είπε βάλτε αυτό εκείνο και εκείνο. Αγάπη μου, αυτό το κάνουν DJs και παρουσιαστές σε όλο τον κόσμο. Δεν το κάνει μόνο ο Γιωργαντάς και δεν την πληρώσει τώρα ο Θέμης. Που γράφουν κομμάτια, επαναλαμβάνω. Όχι, Δημήτρη.